Γεια μου. Τι κάνεις. Γεια σας. Αυτό εδώ είναι ένα δώρο από εμάς, από όλα τα παιδιά που είναι σαν θέση. Και το έφτιαξε μια φίλη μας, το γράφω. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Θέλαμε να θυμάστε την περσινή μας επίσκεψη, επειδή φέτος είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και είμαστε πιο λίγοι. Πέρσι που ήταν περισσότερα παιδιά, την εικόνα τους στα σκαλιά του Μαξίμου. Ευχαριστώ. Όχι παιδιά που πέρασαν μια αρρώστια, αλλά παιδιά που κέρδισαν την αρρώστια, που ευχαριστώ. Κέρδισαν τη ζωή και γέμισαν με χαρά και το. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινείτε ιδιαίτερα. Έχω τις πιο όμορφες αναμνήσεις από την περσινή σας επίσκεψη. Είμαστε βασική δέσμευση την οποία είχα αναλάβει πέρυσι απέναντι στα παιδιά που παλεύουν και βγαίνουν νικητές αλλά και στις οικογένειές τους. Είναι να δημιουργηθεί επιτέλους στη χώρα μας ένα εθνικό μητρό νεοπλασιών παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Το προχωρήσαμε, το δημιουργήσαμε και πιστεύω ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον, αλλά και για να μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα όλων των παθήσεων πια στην πατρίδα μας. Μια σωστή καταγραφή που θα μας βοηθήσει και στην ακόμα καλύτερη αντιμετώπιση. Δεν θα κουραστώ να το λέω ότι η πρόοδος της ιατρικής, ειδικά στους παιδικούς και στους εφηβικούς καρκίνους, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Έχουμε στη χώρα μας εξαιρετικό δυναμικό, πολύ μεγάλη εμπειρία, εξαιρετικές εγκαταστάσεις, καταπληκτικούς γιατρούς, σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με πολύ θετικά αποτελέσματα και σκοπός μας πρέπει να είναι ένας, να νικήσουμε πλήρως τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο, τα παιδιά να βγουν πιο δυνατά από αυτήν την περιπέτεια. Ξέρω πόσο μεγάλη δοκιμασία είναι για τα παιδιά και για τις οικογένειές τους, αλλά είσαστε πάρα πολύ γενναίοι και μας δίνετε δύναμη. Που με αναγκάσανε να κάνω κάτι στο νοσοκομείο, γιατί κατάλαβα ότι μετά από όλο αυτό κατέληξε σε καλό. Ναι, ξέρω ότι φαντάζομαι ότι την ώρα που κάνεις την επιθεραπεία και ναι, πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία πονάνε, είναι πολύ, πολύ δυσάρεστα. Λες τώρα γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά βλέπεις τελικά ότι αυτοί που τα κάνουν και οι γιατροί κυρίως ξέρουν γιατί τα κάνουν. Και τελικά είναι για το καλό σου. Εδώ μαζί. Έλα εδώ. Yeah.